Καλησπέρα. Καλησπέρα, κορίτσι. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας τη Ζωή Σημεωνίδη, μία νέα συγγραφέα, ένα νέο πλάσμα, ένα νέο παιδί θα πω εγώ, για να μιλήσουμε για το βιβλίο της. Ζωή μου, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να μας πεις τι σημαίνει για σένα λογοτεχνία. Σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει έκφραση. Σημαίνει να δημιουργήσεις ένα κόσμο από την αρχή. Ένα κόσμο, μια κοινωνία που την εκλάθεις εσύ πώς θα ήθελες, ας πούμε, να είναι, ας πούμε. Είναι να εκφράσεις επιθυμίες σου, ας πούμε, για κάποια πράγματα ή ακόμα να μιλήσεις για κάποιους ανθρώπους. Δίνοντάς τους βέβαια άλλο επίθετο λόγο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, ας πούμε. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή, που θα μπορούσα να μιλάω μακριά για το τι είναι για μένα λογοτεχνία. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο σου βιβλίο με τίτλο «Το γεράκι της θάλασσας» από τις εκδόσεις Γλαύκα. Έτσι, μπράβο, δείξτε το μας κιόλας. Θα ήθελα να μας μιλήσεις και να μας πεις για το βασικό θέμα που πραγματεύεται. Ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει με τον Σώνα που είναι ο φίλος του Απόστολου, ο οποίος τον αναζητεί και τον ψάχνει στην παλιά του γειτονιά. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας ο Σώνα συναντάει την Δία και πάνε όλοι μαζί για να βρουν τον Απόστολο. Ο Απόστολος έχει αφήσει όμως ένα γράμμα το οποίο σε βάζει σκέψεις για έναν άλλο ήρωα που θα γίνει αργότερα κεντρικός, τον Αντώνη. Ας πούμε, τους έχει αφήσει ένα γράμμα μιλώντας τους για τον Αντώνη Βερόνη, ο οποίος τους έλεγε ότι, ας πούμε, να προσέχουν άμα τους συναντήσουν αυτόν τον τύπο. Ο Απόστολος, ας πούμε, πιάνεται αιχμάλωτος από τον Αντώνη Βερόνη, ο οποίος του είχε στήσει παγίδα. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν δραματικά. Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις, ο τίτλος του βιβλίου σου προϋπήρξε πριν τη συγγραφή ή ήταν αποτέλεσμά της? Ήταν, να σου πω την αλήθεια, ήταν κάπως αθόρμητος τίτλος. Και νομίζω υπήρξε λίγο αργότερα, κατά τη Τέλεια. διάρκεια. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να μας αναλύσεις λίγο τους χαρακτήρες του βιβλίου σου. Έχουμε τον Απόστολο, ο οποίος είναι ο κεντρικός μας ήρωας, ένα μαγικό γεράκι, ο οποίος είναι γεράκι άνθρωπος, δηλαδή είναι ο Σώνα και ο Απόστολος και ο Θανάσης, στο παρακάτω, είναι άνθρωποι γεράκια, δηλαδή είναι σε μια φυλή ανθρώπων γερακιών, δηλαδή έχουν την ικανότητα να μετατρέπονται και σε ανθρώπους αλλά και σε γεράκια. Έχουμε, ο οποίος ο Σώνα είναι μισοσυνκριτικός σαν γεράκι, είναι κριτικός ο Σώνα. Έχουμε τον Απόστολο, ο οποίος είναι πόντιος, δηλαδή έχει ποντιακές ρίζες και αυτό αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Είναι ένα γεράκι πάρα πολύ τσαχπίνικο και πάρα πολύ ζωηρό. Έχουμε τη Δωροθέα, που για τον Απόστολο είναι σαν μαμά του, δηλαδή την αποκαλεί μαμά. Έτσι είναι το. Δηλαδή ο Απόστολος είναι ώρες συμπεριφέρεται σαν μωρό παιδί. Έχουμε τον Κλεάνθη, ο οποίος είναι ο 12χρονος ορφανός εφημεριδοπόλης, που είναι και αυτός φίλος του Απόστολου, που τον γνωρίζει κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του. Έχουμε τον Αντώνη Βερόνη, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου. Είναι πρώην και κλεπτομανής αυτός, που η φιλία του με τον Απόστολο τον βάζει σε κάποιες δοκιμασίες. Και έχουμε και τη γιαγιά Κική, που είναι η γιαγιά του Κλεάνθη, η οποία και αυτή έχει τον τρόπο της. Είναι λίγο αστεία και αυτή έχει τα δικά της. Κάθε χαρακτήρας έχει τη δικιά του τρέλα. Και επίσης έχουμε και την Ευτυχία, που είναι η φίλη από αυτό το ζευγάρι, δηλαδή, ας πούμε, της Δωροθέας και του Φιλίμωνα. Φιλίμωνας, ο οποίος στην αρχή παρουσιάζεται ως ένα καλό πρόσωπο, αλλά μετά γίνεται μια ανατροπή στο βιβλίο.
Είναι φίλος, η ευτυχία είναι φίλη με το ζευγάρι αυτό, δηλαδή με τη Δωροθέα και τον Φιλίμωνα. Και η ευτυχία είναι παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιών. Θα σου πω μετά γιατί είναι αυτό το επάγγελμα. Okay. Γιατί το μπροστά μου την έχω. Θα σου πω το λόγο, μπροστά μου τον έχω το λόγο. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποια μηνύματα θέλεις να περάσεις στον αγωνιστικό κοινό μέσα από το βιβλίο σου. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δηλαδή, ας πούμε, το ένα είναι ότι καμιά φορά οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν από το καλό στο καλύτερο, αλλά δυστυχώς και το αντίθετο. Ότι καμιά φορά αξίζει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες. Και ότι καμιά φορά οι άνθρωποι μπορεί να κρύβονται πίσω από προσωπία, μπορεί και για χρόνια. Και μπορεί να υπάρξει ένα γεγονός να το στιγματίσει. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, η έμπνευση του βιβλίου σου πώς προήλθε? Ένας λόγος ήταν ο αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Πάνος Δημάκης, τον οποίο τον θαυμάζω πάρα πολύ. Έχω διαβάσει πρόσφατα και το βιβλίο του «Το ποτάμι των χίλιων τυφλών», που, το οποίο το αγάπησα. Και όταν γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, όταν άρχισα να μαθαίνω για το ποιος είναι αυτός, ας πούμε, γιατί τον είχα ακούσει, γιατί τον βλέπω στην τηλεόραση καθημερινά, ήθελα, με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάει, η γραφή του, με εντυπωσίασαν όλα αυτά. Και μετά, επειδή τον φωνάζανε «Γεράκι, γεράκι, γεράκι», μου μείνε στο τέλος να γράψω μια ιστορία για ένα γεράκι. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος που το πρώτο συνθετικό λέγεται «Το γεράκι της θάλασσας». Δηλαδή, το γεράκι είναι πώς φωνάζανε αυτό το συγγραφέα, ας πούμε, ας το πω έτσι. Και μια άλλη μου έμπνευση ήταν η Μαρία Μπεκατόρου, που σου είπα πριν ότι είναι η Μαρία Μπεκατόρου, την οποία την έχω μπροστά μου. Και η Μαρία Μπεκατόρου, ναι. Και της έδωσα όνομα στο βιβλίο «Ευτυχία και Χαρά», γιατί έχει δύο χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο που είναι εμπνευσμένοι από αυτήν, την ευτυχία και τη χαρά. Διάλεξα τα ονόματα αυτά για εκείνη με βάση τα συναισθήματα που νιώθω εγώ όταν τη βλέπω, ας πούμε, «Ευτυχία και Χαρά». Mm-hmm. Και είναι και άλλοι παράγοντες, δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Αλλά αυτή ήταν η κύριοι λόγοι. Και επειδή αγαπώ και τη θάλασσα, εντάξει. Τέλεια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος έχει τον κύριο λόγο όταν γράφεις ένα βιβλίο, εσύ ή οι πρωταγωνιστές σου? Τα βιβλία μου, κάποιες φορές παίρνω εγώ τον λόγο, ενώ άλλες φορές αφήνω το ίδιο το βιβλίο να μιλήσει από μόνο, δηλαδή ότι βγει αθόρμητο. Μ' αρέσει πάντα να γράφω αθόρμητα. Δηλαδή αφήνω... Τι θέλει να βγει, τι θέλει, τι φωνάζουν οι ήρωες, ας πούμε, κάπως έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, τι είναι αυτό που σου προσφέρει η έναρξη και τι είναι αυτό που σου προσφέρει η ολοκλήρωση ενός έργου. Κοίταξε, όπως είχε πει και η καλή μας φίλη Νεκταρία, που την είχα ακούσει στη συνέντευξή της, ίσως είναι η αγωνία που θα σου προκαλέσει η αρχή για το τι θα γίνει παρακάτω, και μετά στο τέλος είναι αυτό, ότι στο τέλος ίσως σου λείπουν αυτοί οι ήρωες, ότι ας πούμε μπορείς στο τέλος να τους ψάχνεις κιόλας, αυτό που είχε πει και το κορίτσι μας, δηλαδή η Νεκταρία, τα χαιρετίσματά μου. Τέλεια. Λοιπόν, πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε για να γράψεις το βιβλίο σου? Κοίταξε να δεις, το βιβλίο το ξεκίνησα, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά ήταν περίπου 26 Απριλίου μέχρι 20 Ιουνίου. Δηλαδή έγραφα καθημερινά και κατάφερα να φτάσω το βιβλίο σε σημείο που να το ολοκληρώσω. Γιατί είχα τέτοια έμπνευση, φαντάσου. Δηλαδή είναι αυτό που μου ερώτησες προηγουμένως, δηλαδή ποιος έχει τον κύριο λόγο στα βιβλία. Ο λόγος ήταν εδώ μέσα στο κεφάλι μου και λέω, δεν γίνεται, θα πω να το καταγράψω αυτό το πράγμα που ακούγεται μέσα στο κεφάλι μου, να το πω και έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς βίωσες την εμπειρία της πρώτης σου συγγραφικής προσπάθειας.
Θα σου πω, περίμενα ότι θα χαρώ, αλλά τέτοια χαρά δεν είχα ξαναβιώσει ποτέ. Ήταν κάτι το εντελώς καινούριο. Δηλαδή, δεν περίμενα να χαρώ τόσο πολύ. Εκείνη την ημέρα θυμάμαι που είχα πάρει τα αντίτυπα, είχα χαζέψει εντελώς εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, μου μιλούσε και με το μυαλό μου ήταν αλλού. Δηλαδή, και τώρα είναι έτσι. Αλλά και πάλι τώρα έτσι, ακόμα μου φαίνεται απίστευτο ότι κάθομαι εδώ τώρα και σου μιλάω για το βιβλίο μου, το καμάρι μου. Το έχω εδώ. Λοιπόν, θα ήθελες να ασχοληθείς με κάποιο άλλο είδος. Είδος λογοτεχνική γραφής εννοείς τώρα, έτσι. Ναι. Κάποιο κοινωνικό, κάποιο αστυνομικό, κάτι Κοίταξε άλλο. να δεις. Μου έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα, θα σου πω γιατί. Το βιβλίο παντρεύει και λίγο, άμα το δεις, και λίγο παραμύθι, αλλά και λίγο αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή, κάπως τα συνδυάζει αυτά τα δύο είδη. Κάπως τα έχει καταφέρει. Ενώ θα μου άρεσε πολύ να δοκιμάσω το επόμενο βιβλίο, δηλαδή το επόμενο βήμα το έχω κάνει και θα πάει λίγο παρακάτω, είναι να γράψω ένα μυθιστόρημα το οποίο το έχω ολοκληρώσει, απλά τώρα περιμένω πότε θα το δώσω για να εκδοθεί. Δηλαδή το έχω έτοιμο το επόμενο βιβλίο, απλά περιμένω να δω τώρα πότε θα εκδοθεί και τα λοιπά. Δηλαδή πότε θα γίνει, γιατί δεν θέλω να σου πω τώρα πράγματα και μπορεί να Όχι. μην λέω και χαζομάρες. Εννοείται. Κατάλαβε. Ακόμα Οπότε το όταν δεν επόμενο έχουμε κάτι βήμα σίγουρο, είναι δεν ένα ανακαλύπτουμε. ανοιχτό. Έτσι. Λοιπόν, τι είδους βιβλία διαβάζεις σαν αναγνώστης? Κάθε είδος, δηλαδή, ό,τι μου κεντρίσει το ενδιαφέρον γενικά. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι αστυνομικές ιστορίες. Από μικρή θυμάμαι είχα τρέλα. Μου αρέσουν επίσης και τα αστυνομικά. Μου αρέσουν και τα κοινωνικά κατά κάποιο τρόπο. Μου αρέσουν γιατί λένε μεγάλες αλήθειες που μερικούς μπορεί να τους τσούξουν. Τέλεια. Λοιπόν, υπάρχουν Μ' δικά αρέσουν σου επίσης βιβλία. και τα βιβλία, θα σου πω, κάτσε λίγο, θα σου πω, και να ολοκληρώσω. Μ' αρέσουν επίσης τα βιβλία, υπάρχει λόγος τώρα που θέλω να το πω αυτό, που έχουν βασιστεί μέσα σε ένα αληθινό γεγονός, αλλά έχουν γίνει και μυθιστορήματα, όπως είναι οι 17 κλωστές του Πάνου Δημάκη, η οποία μιλάει για το αγριότερο έγκλημα που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα εν καιρό Έλληνες. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτό? Να σου πω την Μπορεί αλήθεια, να αυτή τη έχει. στιγμή όχι. Θέλει να προετοίμαστε. Μπορεί να έχω ακούσει, απλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται Ναι, κάτι. και επίσης θα σου πω κάτι. Το πρόσωπο αυτό ο Αντώνης Βερόνης, ο Αντώνης, συγγνώμη, εγώ κόλλησα. Αυτό το πρόσωπο στο βιβλίο, όχι στο βιβλίο του κύριου Δημάκη, μιλάω τώρα για τον αληθινό Αντώνη, δηλαδή τον Αντώνη Αρώνη. Ήταν ένας ακόμη λόγος που ήθελα να γράψω το γεράκι της θάλασσας. Θα σου πω γιατί. Γιατί πήρα από αυτό τον Αντώνη Αρώνη, πήρα δύο πρόσωπα. Δηλαδή, πώς είχε καταλήξει ο Αντώνης και πώς έγινε, αλλά στο βιβλίο έγινε κάτι άλλο. Δηλαδή, πήρα δύο πρόσωπα, έσπασα δηλαδή τον Αντώνη Αρώνη σε δύο πρόσωπα. Τον Αντώνη Βερόνη και τον Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας δεν έχει. Δεν το έχω δώσει κάποιο συγκεκριμένο. Okay. Τέλεια. Λοιπόν, υπάρχουν δικά σου βιωματικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο ή κάποιος ήρωας ή ηρωίδα που να προσεγγίζει πιο πολύ τη δική σου προσωπικότητα? Νομίζω η Δωροθέα και η Πανωρέα, γιατί και οι δύο έχουν αυτό το κάτι, που είναι έτσι, έχουν πάρα πολλά στοιχεία από το χαρακτήρα μου. Τέλεια. Δηλαδή, το ότι και εγώ βλέπω τον Απόστολο, τόσο καιρό που γράφω για τον Απόστολο, τον έχω βιώσει τέλος πάντων, τον νιώθω σαν έναν αληθινός και έχω ταυτιστεί και έχουν δικά μου βιώματα οι ήρωες. Τέλεια. Κυρίως η Πανωρέα και η Δωροθέα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνέστημα ή πλοκή, τι είναι αυτό που υπερτερεί στο βιβλίο σου? Τι να σου πω, νομίζω είναι και τα συναισθήματα αλλά και η πλοκή. Δηλαδή είναι κάτι ενδιάμεσο, δεν μπορώ να είμαι απόλυτη. Λίγο πριν μας είπες ότι ονόμασες ευτυχία και χαρά, μου είπες, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο ονόματα.
Ναι. Μου είπες το λόγο που το διάλεξες. Τα υπόλοιπα ονόματα και γενικά, πώς διαλέγεις τα ονόματα των ηρώων σου? Είναι από ονόματα που μου αρέσουν, που έχω ακούσει ή καμιά φορά ρωτάω και φίλους μου, ας πούμε, όπως σου είπα προηγουμένως, ο Αντώνης ο Βερόνης ήταν από αληθινό πρόσωπο και βγήκε το όνομα Αντώνης. Η Δωροθέα ήταν ένα όνομα που μου πρότεινε ένας φίλος μου. Το Πανωρέα το είχα ακούσει. Το Φιλίμωνας πάλι και αυτό το είχα ακούσει και μου άρεσε. Σόναθ ήταν αναγραμματισμός του Πάνος, δηλαδή γιατί σου είπα ότι το βιβλίο το εμπνεύστηκα από τον αγαπημένο μου συγγραφέα και το όνομα του ενός από τους κεντρικούς χαρακτήρες το πήρα από αυτόν, αλλά απλά έβαλα το όνομα του ανάποδα. Δηλαδή αντί για Πάνος το όνομα σε Σόναθ το ένα από το γεράκι. Τέλειο. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το πιο συγκινητικό σχόλιο που έχεις ακούσει από αναγνώστη σου. Δεν ήταν ακριβώς, θα σου πω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν αναγνώστης, είναι δύο περιπτώσεις που μπορώ να θυμηθώ. Μπορώ να θυμηθώ μία όταν είχα πάει να πουλήσω ένα βιβλίο και το είχα δώσει σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε συγκινηθεί πάρα πολύ και συγκινήθηκα και εγώ με τη χαρά που του έδωσα όταν της έδωσα το βιβλίο και επίσης θα σου πω, και ένα άλλο ήταν πριν μερικές μέρες με τον αδερφό μου που όταν του δείξα το βιβλίο με το που είδε το γεράκι άρχισε να φωνάζει «Πετάει, πετάει» και είχα κλάψει όμως το γέλιο και ταυτόχρονα συγκινήθηκα γιατί έστω και ένα μικρό κομμάτι του βιβλίου κατάφερε να προσφέρει χαρά και λίγο γέλιο σε ακόμα και μικρά παιδιά όπως είναι ο μικρός αδερφός μου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να πω την αλήθεια στην επόμενη ερώτηση μου απάντησες από μόνη σου για τις επόμενες σκέψεις, αν υπάρχουν μάλλον σκέψεις για το επόμενο σου βήμα. Μου Όπως είπες ότι είπα, κάτι υπάρχει. ναι. Ωραία. Εδώ θα είμαστε και θα περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια, τι έχεις να μας προσφέρεις. Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σου δώσω χρόνο να μας πεις ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, αυτό το λέω κάθε μέρα και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Να πιστεύετε στα όνειρά σας, γιατί εάν τα πιστέψετε και δουλέψετε για αυτά, δεν ξέρετε πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο, δεν ήταν ότι το ήξερα από την αρχή ότι μπορεί να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, δηλαδή να γίνει έντυπο βιβλίο. Και εμένα ήταν κάπως... Γιατί όταν έγραφα το βιβλίο ήταν πριν γνώρισα τους εκδότες μου και όταν έμαθα ότι θα εκδοθεί, μου γύρισε όλος ο κόσμος ανάποδα, δεν το πίστευα και γι' αυτό είναι από τότε δεν έχω σταματήσει να φωνάζω στον κόσμο να πιστεύει για τα όνειρά του και να μην ακούει κανέναν για κάποιο κακό σχόλιο, να μην ακούει κανέναν και να πιστεύει στον εαυτό του. Γιατί αν πιστέψει στον εαυτό του και δουλέψει πολύ για αυτό που αγαπάει, δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Τέλειο. Ήταν ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που έχω ακούσει. Μπράβο σου. Λοιπόν, εγώ εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου έκανες να είσαι εδώ σήμερα μαζί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς να το βρεις μπροστά στο δρόμο σου και να Ευχαριστώ. συνεχίσεις έτσι δυναμικά και με όλη αυτή τη θετική ενέργεια που έχεις πάντα που φαίνεται πολύ έντονα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εύχομαι καλό βράδυ και να είστε καλά. Γεια.